Κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Φανουλίου. Συνηθίζεται εκείνη την ημέρα να φτιάχνουμε την παραδοσιακή φανουρόπιτα. Φτιάχνουμε τη φανουρόπιτα λοιπόν, την οποία από πόλη σε πόλη της Ελλάδος τη φτιάχνουμε διαφορετικά και την φτιάχνουμε για την τιμή του Αγίου και τη φτιάχνουμε κυρίως, έχει συνηθιστεί να τη φτιάχνουμε για να μας φανερώσει κάτι ο Άγιος. Θα τα πούμε στην πορεία αυτά. Θα σας πω λοιπόν τη δική μου εκδοχή για τη φανουρόπιτα. Θα χρειαστούμε αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, ηλιέλαιο, ζάχαρη, χυμό πορτοκάλι, κανέλα, γαρίφαλο, λίγη σόδα, καρύδι και σταφίδες. Η φανουρόπιτα είναι μια πίτα νηστίσιμη. Βάζουμε λοιπόν στην αρχή το ελαιόλαδο ή ηλιέλαιο. Εγώ προτιμώ το ελαιόλαδο γιατί εμένα μου αρέσει η γεύση από το ελαιόλαδο. Συνήθως όμως επειδή είναι βαρύ σαν γεύση, κάποιες νοικοκυρές προτιμούν το ηλιέλαιο. Βάζουμε λοιπόν τα υγρά μαζί. Κρατάμε στο ποτήρι μας λίγο από το πορτοκάλι και βάζουμε και τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε να διαλυθεί η ζάχαρη. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαδικασία. Ανακατεύουμε να φύγει και να διαλυθεί τελείως η ζάχαρη λοιπόν. Ρίχνουμε τα μπαχαρικά. Βλέπετε, με το χέρι δεν χρειάζεται καν μίξο. Ανακατεύουμε καλά. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στους 170 βαθμούς. Να έχει κάτσει δηλαδή ο φούρνος όταν θα βάλουμε την πίτα μας μέσα. Η φανουρόπιτα λοιπόν είναι μια διαδικασία πίστης, μια διαδικασία θρησκευτική, ελληνική. Η φανουρόπιτα, αγαπητοί μου, θέλω να σας πω ότι από μόνη της δεν βοηθάει σε τίποτα. Η παρασκευή της φανουρόπιτας θέλει προσευχή, θέλει βαθιά πίστη. Γιατί έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι τα θαύματα δεν γίνονται έτσι. Τα θαύματα θέλουν πίστη. Και το να μας φανερώσει κάτι ο Άγιος, συνήθως έχουμε απαιτήσει, ο κόσμος έχει απαιτήσει από τους Αγίους για πράγματα τα οποία είναι ανούσια. Για πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία. Αυτό βέβαια είναι τη γνώση του καθενός και πόσο ο καθένας βλέπει την δική του κατάσταση. Η φανερότητα λοιπόν θέλει πίστη και προσευχή. Με πίστη και προσευχή και όχι με επίδειξη το να πάμε να δείξουμε ποιος έχει κάνει την καλύτερη φανουρόπιτα, ποιος έχει κάνει την πιο στολισμένη φανουρόπιτα, ποιος έχει κάνει την πιο μεγάλη φανουρόπιτα στην Εκκλησία, τότε μαζί με την προσευχή ο Άγιος θα εισακούσει την ανάγκη μας και θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, στο χυμό που έχουμε κρατήσει, ρίχνουμε τη σόδα, βλέπετε εδώ, πως φουσκώνει. Και σιγά σιγά αρχίζουμε και ρίχνουμε και το αλεύρι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Αυτό ήταν. Ενώνουμε λοιπόν πρώτα τα υγρά με τη ζάχαρη, ανακατεύουμε να λιώσει η ζάχαρη και μετά προσθέτουμε τα μπαχαρικά και το αλεύρι.
ανακατεύουμε να διαλυθεί το αλεύρι. Τώρα το σύρμα και προσθέτουμε. Τις σταφίδες εγώ τις βάζω σε λίγο κρασάκι, σε λίγο ποτό ή σε λίγο κονιάκ να φουσκώσουν λιγάκι για κάμια ώρα. Τις ρίχνω μέσα και τις σταφίδες. Ρίχνω μέσα και το καρύδι. Και ανακατεύω να πάει παντού. Αυτή πολύ απλή είναι η συνταγή της φανερόπιτας. Και τώρα βάζουμε την πίτα μας σε λαδωμένο ταψάκι. Είναι πάρα πολύ απλή η διαδικασία. Βλέπετε, σας έχω πάρα πολλές φορές ότι ο Χριστός, η Εκκλησία μας, οι Άγιοι μας θέλουν απλά πράγματα. Απλά πράγματα, ταπεινά πράγματα, όπως και απλή και ταπεινή πρέπει να είναι η προσευχή μας. Βάζουμε λοιπόν την πίτα μας σε αποθερμαντικό φούρνο. Θα δοκιμάσουμε κλασικά, όπως δοκιμάζουμε όλα τα κέικ με το μαχαίρι, να δούμε αν έχει ψηθεί. Περίπου θέλει μία ώρα, ανανόμως το φούρνο. Εγώ το βάζω στον αέρα. Και θα σας δείξω τώρα ένα τρόπο πολύ εύκολο που μπορούμε να στολίσουμε τη φανερόπιτα. Αυτή λοιπόν είναι η πίτα η οποία έφτιαξα εχθές το βράδυ. Την τούμπαρα με το ταψί σε ένα ωραίο δίσκο, γιατί είναι όμορφο να περιποιούμαστε τη φανερόπιτα και να μην πηγαίνουμε τρόχειρα με το δίσκο, ούτε να την κόβουμε σε κομματάκια και να την βάζουμε σε αυτό. Είναι όμορφο λοιπόν προς τη μνήμη του Αγίου και αυτό. Όμορφο να είναι σωστή και περιποιημένη, όπως θα την προσφέραμε σε ένα τραπέζι που θα κάναμε στο σπίτι και θα θέλαμε να δείξουμε την ομορφιά σε οτιδήποτε φτιάχνουμε και περιποιούμαστε τους καλεσμένους μας. Εδώ λοιπόν έχω ένα πλευτό σεμνάκι, το οποίο θα ακουμπήσω στο κέντρο της πίτας. Ό,τι μέγεθος θέλετε, ό,τι σχέδιο θέλετε. Και από πάνω θα ρίξω λίγη ζάχαρη άχνη. Τι όμορφη έχει γίνει η πίτα μας. Βάζουμε και λίγη κανέλα αν θέλουμε να σχηματίσουμε το σημείο του σταυρού. Και η προσευχή μας προς το Άγιο. Να σας δείξω και πώς είναι η πίτα μας. Να καταλάβετε πόσο όμορφα δείτε. Δείτε τι ωραία που έχει γίνει, τι ωραία που έχει ψηθεί. Τι αφράτη που είναι. Αυτή λοιπόν η εύκολη
αλλά γεμάτη αγάπη και πίστη, είναι η πίτα του Αγίου Φανεριού. Να είστε καλά και εύχομαι τις πίτες που θα φτιάχνετε, να τις φτιάχνετε με βαθιά πίστη και αγάπη προς τον Άγιο, προς τον Χριστό, προς την Εκκλησία μας.